Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με την πρόεδρο του ΕΔΙΣΥ, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλή εβδομάδα να έχουμε, τελευταία εβδομάδα. Και ο μήνας μπήκε προχθές. Μια χαρά. Και καλό μήνα, περιμένουμε και τις εκλογές. Αυτό λέω, λίγες μέρες έμεινα. Θα αποφασίσουν οι πολίτες. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις, αυτό που δείχνουν επί του παρόντος, αν και η πρωτιά παίζεται με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι το ζήτημα της συσπήρωσης. Mm-hmm. Θα καταφέρετε να συσπηρωθείτε? Τι κίνησης κάνετε αυτή τη στιγμή? Είμαστε συνέχεια έξω στον κόσμο και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο έχουμε εισπράξει σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο, ειδικά για τον Δημοκρατικό Συνάγερμα, αλλά θεωρώ και για την Κύπρο μας. Mm-hmm. Οπότε οι πολίτες πρέπει να νιώσουν ότι είμαστε δίπλα τους, ακούμε τι τους απογοητεύει, ακούμε τις ανησυχίες τους, ακούμε τους προβληματισμούς τους. Τι και βεβαίως έχουμε πράγματα να εισηγηθούμε. Ναι, ότι οι πολίτες ανησυχούν. Ανησυχούν για τα κυρίαρχα ζητήματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, με πρώτο και το κυπριακό αλλά και το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Ανησυχούν για την οικονομία, ότι μπορεί να εκτροχιαστεί η κατάσταση. Ανησυχούν για παράδειγμα για όλα αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά. Και νομίζω ότι κάπου έχουν κουραστεί και όλα με αυτά τα πειρά τα οποία εκτοξεύονται. Είναι και το δικό μου αθελής, όχι παράπονο, mm-hmm. ότι χρειάζεται πραγματική πολιτική συζήτηση για αυτά όλα τα οποία φυσιολογικά έχουμε διαφορετικές θέσεις. Γιατί ξέρεις, Κέβη μου αγαπημένη, δεν νοείται ότι θα συμφωνούσαμε όλοι. Mm-hmm. Το θέμα όμως είναι πραγματικά ποιον οι εισηγήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά και ποιον οι εισηγήσεις μπορούν πραγματικά να διασφαλίσουν και τα συμφέροντα της Κύπρου μας, αλλά και αυτά που θέλουν οι πολίτες. Πώς αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό, πώς mm-hmm. αντιμετωπίζουμε ή εξασφαλίζουμε ορθότερα την οικονομική σταθερότητα, ποιον οι προτάσεις μπορεί να αποδειχθούν και πάλι επικίνδυνες ή επιζήμιες για την οικονομία της Κύπρου δεδομένων όλων αυτών των προκλήσεων των οποίων υπάρχουν. Όλα αυτά πρέπει να μπουν κάτω από ένα σωστό πρίσμα και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, οι επιλογές οι οποίες θα στηριχτούν από τους πολίτες να είναι πραγματικά εκείνοι που μπορεί να αναλάβουν στα δύσκολα αλλά και να κουμαντάρουν σωστά το πιδάλιο που ονομάζεται είτε τοπική αυτοδιοίκηση mm-hmm. είτε Ευρωβουλή, και έχουμε πολύ δύσκολες μάχες να δώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, και την Κύπρο μας, η πατρίδα μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι οι πολίτες ζητούν περισσότερη αντιπολίτευση mm-hmm. από τον ΔΣΥ. Αυτό πώς θα το διορθώσετε? Κοιτάξτε, θεωρώ δεν μπορεί να γίνεται αντιπολίτευση για χάρη της αντιπολίτευσης. Αντιπολίτευση πρέπει να γίνεται εκεί που διαφωνούμε και το κάνουμε. Πολλές φορές ίσως να χάνεται όλο αυτό το διάστημα λόγω ακριβώς και της επικαιρότητας. Γι' αυτό όμως να ξέρετε ότι ειδικά για μας ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να είναι υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Εκεί που συμφωνεί να το λέει, εκεί που διαφωνεί να το λέει και μάλιστα έντονα. Αυτό είναι για μας η αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν απλά λέμε είμαστε εναντίον σε όλα. Αν είναι κάτι θετικό για τους πολίτες, γιατί να μην το χαιρετήσουμε? Αν είναι όμως κάτι αρνητικό, θα βγούμε μπροστά όπως βγήκαμε. Και θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε, γιατί ξέρετε, είναι και η συνέχιση των δικών μας πολιτικών. Δηλαδή στο τέλος δεν μπορούμε κι εμείς να ακυρωθούμε ή να αυτοακυρωθούμε για πράγματα τα οποία μοχθήσαμε πάρα πολύ για να γίνουν. Λυπούμε πάρα πολύ όταν βλέπω, για παράδειγμα, συμβάσεις οι οποίες έγιναν, ή να ξεκινήσω με το λιμάνι, την Μαρίνα της Λάρνακας, να βλέπουμε αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε αυτό τον παρανομαστή ή για το Βασιλικό. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν έγιναν εν μία νυχτή. Και ο πολιτικός χειρισμός πρέπει να είναι τέτοιος που να προλαβαίνουμε ή να αντιμετωπίζουμε πριν φτάσουμε στο σημείο είτε να ακυρώνονται είτε να μην μπορούν να προχωρήσουν οι όποιες επενδύσεις, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές και για την οικονομία αλλά και για τις κατετόπους πόλεις και επαρχίες. Χωρίς να λέω ότι πάντα βεβαίως είναι εξυπαιτιότητα της δικής μας πλευράς. Άρα με αυτό τον τρόπο πάντοτε πρέπει να είμαστε, να υπαγρυπνούμε και να βλέπουμε να παρεμβαίνουμε για να ασκήσουμε πολιτική πίεση mm-hmm. να δρομολογηθεί μια σωστή υπευθυνή στάση. Το ζήτημα στο λιμάνι ήταν το γεγονός ότι ενώ είχε λήξει εγκυτική, μπορούσε η δική μας πλευρά σε διάστημα εντός 7 ημερών να ζητήσει τη ρευστοποίηση και να δεσμεύσει την εγκυτική.
δεν το έχει πράξει ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να το δεν έχει πράξει. Δεν έγινε, πέρασε αρκετό διάστημα, αμφισβητείται η σύμβαση, ενώ και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών που έγιναν τις προάλλες ελέγχθηκε και από την νομική υπηρεσία ότι η σύμβαση περνά πάντοτε από την νομική υπηρεσία. Άρα συνεχώς, αντί να δούμε πώς, ποιος φταίει ή που θα αποδώσουμε την ευθύνη, καλό θα ήταν να κάνουμε αυτές τις ενέργειες που δεν θα μας φέρουν στο και πέντε. Αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού. Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα το μεταναστευτικό. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Δεν έχει σημασία απλά και μόνο να λέμε μας ενοχλεί και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ωραία, ποιοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν? Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και πόσο πιο χειρότερα τα πράγματα θα ήταν? Και αφού θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε και δεν πιστών όλους, έτσι, τότε γιατί τις προάλλες που πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο μετά και από δικές μας πιέσεις που φωνάζαμε όλο αυτό το διάστημα δεν ανταποκρίνεται, Ευρώπη μας έχει αφήσει μόνους μας κτλ. Γιατί τότε κάποιοι τάχθησαν εναντίον? Και φυσικά αναφέρομαι στο ΑΚΕΛ και στο ΕΛΑΜ. Γιατί και δεν λέμε ότι το σύμφωνο μετανάστευσης από μόνο του λύνει το ζήτημα, είναι όμως κάτι. Και που δεν είχαμε τίποτε. Ποια είναι η δικαιολογία αυτών που τον καταψήφισαν? Και τι μήνυμα θέλουμε να δώσουμε στην Ευρώπη? Και τι θα κάναμε αν δεν ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να το υπερψηφίσουν? Θα λέγαμε ότι η Κύπρος μένει μόνη της και μπορεί να το χειριστεί, αφού δεν μπορούμε. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτοί που θα πάνε ειδικά στην Ευρωβουλή, που για μας ίσως ξέρετε πολύ καλά ότι οι ευρωβουλευτικές. Για μας έχουν ιδιαίτερη σημασία στο Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί πρώτοι πιστέψαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ιδρυτής της παράταξης μας, Γλαύκος Κλειδίδης, λιδωρήθηκε όσο κανείς όταν πρωτοστάτησε για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα το λέμε, όχι απλά για να επενέσουμε τα γένια μας, που και αυτό και χρειάζεται να θυμόμαστε. Και υπήρξαν, έβλεπαν μακρόπνοα, πολύ πιο μπροστά από τον καιρό τους, αλλά περισσότερο για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε αυτό τον ευρωπαϊκό δυτικό προσανατολισμό. Αυτό χρειάζεται η Κύπρος μας και σε επίπεδο των υπολείπων 27 ακριβώς βλέπουμε πως αντιμετωπίζουμε από κοινού προκλήσεις και μεγάλα διακυβεύματα. Άρα χρειάζεται αυτοί που θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι και γνώστες, να είναι και έμπειροι, δηλαδή να γνωρίζουν πως θα διαχειριστούν καθοριστικές μάχες. Να σας πω κάτι. Το αμέσως επόμενο διάστημα δεν είναι απλά η εξασφάλιση μιας θέσης. Αυτό προσπαθώ να πω. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποφασίσουμε για το σύστημα φορολογίας, για τον Ευρωστρατό, για την ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας. Όλα αυτά τα δύσκολα θέματα χρειάζονται διασυνδέσεις, ένα δίκτυο επαφών το οποίο δεν μπορεί να στηθεί σε μια μέρα. Τι θα κάνουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα στοιχειώθη και αύριο δεν θα εκπροσωπούν ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο των εαυτών τους? Θα εκπροσωπούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό οι πολίτες πρέπει να επιλέξουν πραγματικά ποιοι μπορούν να προσδώσουν ακόμα θετικότερο πρόσημο στην Κύπρο μας. Στην Κύπρο μας. Και θεωρώ ταπεινά ότι εμείς έχουμε την πιο δυνατή ομάδα, άτομα που έχουν αποδείξει ότι και μπορούν, αλλά πραγματικά μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις, και είναι δύσκολες πολιτικές συγκυρίες αυτές τις οποίες διάγουμε. Αυτό που συζητείτε, νομίζω έχετε ρωτηθεί ξανά, είναι όντως ο διάλογος, ο έντονος διάλογος και οι διαφωνίες είναι στα πλαίσια μιας υγιούς δημοκρατίας. Όμως αυτό συμβαίνει τώρα γιατί είναι ζήτημα στρατηγικής και άρα εγώ πρέπει να υπάρχει ένταση, είδηση, ΑΚΕΛ για να συσπηρωθούμε. Είναι αυτό που λένε οι πολίτες που πλέον με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω αυτό συμβαίνει πάντοτε, δεν είναι επιτηδευμένο αν αυτό με ρωτάς, όχι. Απλά είναι τελευταίες μέρες, οξύνονται, είναι φυσιολογικό αν θέλετε και η ρητορική πιο έντονη, είναι και τα debate, θα βρεθούμε και πιο αν θέλετε εκ του σε κάποιες πολιτικές συζητήσεις, οπότε έρχεται από μόνο τα. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι και μας ενοχλούν. Δεν γίνεται κλείσε η Βουλή, για παράδειγμα, και τελευταία συνέδρια να καταθέτεις πρόταση, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, από τη στιγμή που ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό είναι πάρα πολύ επιζήμιο για την οικονομία και δεν μπορεί να πειραματιζόμαστε. Άρα είναι αυτά τα οποία συζητάμε πολιτικά, όχι επί προσωπικού. Σε καμία των περιπτώσεων ο επιπολιτικού. Έχει έρθει και ένα ερώτημα εδώ από ακροατή μας, ότι ο Δησί δεν έχει εκπροσωπήσει στο...
δεν εκπροσωπήθηκε στο Cyprus Pride και θα κάνουμε... Είχαμε τη δική μας εκστρατεία, τους το είχαμε πει εδώ και καιρό ότι δεν μπορούσαμε. Ήταν η Ξένια Κωνσταντίνου και η Χριστιανά Εξονοφόντος η Ευρωβουλεύτρια μας, αλλά αντιλαμβάνεστε τελευταίο Σάββατο είχαμε τη δική μας. Ήταν η τελευταία μέρα που μπορούσαμε έτσι και αποφασίσαμε να κάνουμε το γύρο της Κύπρου για να μπορέσουμε ακριβώς να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους, να συνομιλήσουμε μαζί τους και να τους αφανγκραστούμε. Αλλά να σας πω και κάτι, με ενοχλεί ότι αυτή τη στιγμή στοχοποιείται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σαν πως και δεν ήμασταν εμείς που βγήκαμε μπροστά για αυτά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για όλα αυτά τα ζητήματα βγήκαμε μπροστά. Και όταν λέμε κάποιες πραγματικότητες και κάποιες αλήθειες, δεν αλλάξαμε θέσεις. Οι θέσεις μας είναι εκεί. Λέμε τις πραγματικότητες τις οποίες θα διαχειριστούμε και διαχειριζόμαστε. Δεν έχουμε νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, όπως λέγεται, είτε για την τεκνοθεσία ομοφυλόφιλων. Άρα πού, σε τι ωφελεί όλη αυτή η συζήτηση? Δεν υπάρχει τίποτα στη Βουλή. Ακόμα εδώ τα βασικά δεν έχουμε κάνει. Αυτό είπαμε. Αυτό είπαμε. Αυτό που λέει το ΕΛΑΜ είναι ότι δεν έχει νομοσχέδιο, αλλά έχει πρόταση, λέει, από την κυρία Τσαρλίδου και τον... Δεν μπορεί να γίνει με πρόταση. Υπάρχουν συνταγματικές πρόνοιες, υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, είχα πει και σε κάποιο podcast που ήμουν τις προάλλες, εδώ ακόμα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την κατοχύρωση της αλλαγής του φύλου και δεν έχει προχωρήσει. Άρα δεν μπορεί να πηγαίνουμε από το 1 στο 10. Πάμε με σκαλί-σκαλί, βήμα-βήμα, και όλα αυτά είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, ξέρετε, είναι οι τελευταίες μέρες, 5 μέρες πριν τις εκλογές. Και νομίζω έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πώς στεκόμαστε σωστά στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν χρειάζεται, γιατί στο τέλος της μέρας αυτά που κατηγορούμε τα κάνουμε και εμείς. Ενώ αυτά που κατηγορούμε, οι ακρότητες δεν ωφελούν. Στο τέλος της ημέρας, εκεί που θα έχουμε εξάλλου οποιοδήποτε πολιτική συζήτηση, ενώ ετοιμιγορία είτε ενώπιον της Βουλής είτε άλλος πώς, εκεί θα τοποθετηθούμε με επιχειρήματα και δια της ψήφου μας. Δεν είναι οτιδήποτε τώρα άλλο. Κάτι άλλο που συζητείτε, το βλέπουμε και με τρόπο έτσι στις αναλύσεις και τα λοιπά, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ακόμη και αν ο Δύση τελικά χάσει την πρώτη θέση, θα παραμείνει στην αντιπολίτευση που είναι η απόφαση του κομμάτος? Βεβαίως θα παραμείνει στην αντιπολίτευση. Αυτή εξάλλου είναι και η απόφαση του κόμματος. Δεν μπορεί. Εκεί μας επέλεξαν, εκεί μας τοποθέτησαν οι πολίτες και εκεί παραμένουμε. Και παράλληλα είμαστε υπεύθυνοι και χρήσιμοι για τον τόπο μας και ακολουθούμε τις δικές μας πολιτικές θέσεις. Ναι. Φτάνουν αρκετά μηνύματα. Ναι. Τώρα θα θέλαμε να μας πείτε τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα ο Δύση στην Ευρώπη και να γνωρίζουν και οι πολίτες. Πού θα βρίσκω, εγώ θα το αντιστρέψω λίγο το ερώτημα σου, σχέδι μου, πού θα βρισκόμαστε, γιατί είδα και ένα μήνυμα τώρα που ήρθα 10 χρόνια κυβέρνηση, ωραία. Πού θα είμαστε λοιπόν αν δεν ήταν κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός? Θα είμαστε στην οικονομική χρεοκοπία? Θα είμαστε στο σημείο να κόβουμε ακόμη περισσότερα πράγματα από τους συμπολίτες μας και ειδικά από αυτούς που το έχουν ανάγκη? Πώς θα μπορούσαμε σήμερα να συζητώμε όλα αυτά, ότι πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τους πολίτες και ειδικά συγκεκριμένες κατηγορίες αν δεν εξασφαλίζεται οικονομική σταθερότητα? Θα είμαστε στα κοινωνικά παντοπολία? Πού θα ήμασταν και πού θα είμαστε χωρίς την Ευρώπη, με κρίσεις όπως είναι η συνεχιζόμενη πολέμη, όπως είναι η πανδημία, όπως είναι ο πληθωρισμός, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είναι η επισιτιστική και άλλος πώς? Άρα δεν αρκεί, μην τα μηδενίζουμε όλα. Δεν έχω πει σε καμία περίπτωση ότι έγιναν όλα τέλεια και λάθη έγιναν και παραλήψεις υπήρχαν. Αλλά το πρόσημο είναι θετικό όταν έχουμε ενώπιό μας μια οικονομική σταθερότητα, η οποία μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε πού πρέπει να εστιάσουμε και τι περισσότερο πρέπει να κάνουμε. Και όταν, για παράδειγμα, η χώρα μας έχει ξεφύγει πλέον από την κατηγορία των σκουπιδιών, που σε αυτή την κατηγορία ήμασταν, και να δούμε πώς σε επίπεδο 27 αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσεις. Πριν 2 χρόνια δεν είχαμε καν να διαχειριστούμε τα προβλήματα του πληθωρισμού, των οικονομικών προκλήσεων που δυσχεραίνονται λόγω του πολέμου του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, όπως και για το εμπόριο. Άρα γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε, λέμε, σωστές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχουμε εδώ ακόμη ένα μήνυμα. Ο Οδυσσή φέτος, λέει, έλειπε από την πορεία περηφάνειας, απέφυγε να βγάλει ανακοίνωση. Στο μεταξύ το έχουμε απαντήσει πριν από λίγο. Το απαντήσαμε, αντιλαμβάνομαι, είναι το ίδιο ναι, άτομο. Ναι, δεν απάντησε, λέει, στο ερωτηματολόγιο. Όχι, δεν είναι. Λέει, είχατε πει ότι δεν είναι έτοιμη η κοινωνία. Το 23 και το 18 τόσο ο κύριος Αναστασιάδης όσο και ο κύριος Αβέροφ φτάχθηκαν, λέει, υπέρ του γάμου και της τεκνοθεσίας. Νομίζω ότι παρά να μιλούμε θεωρητικά, να μιλούμε ουσιαστικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοσχέδιο, αυτό είπαμε, και δεν είναι έτοιμη η κοινωνία μας για κάτι τέτοιο, αφού δεν υπάρχει καν τα στοιχειώδη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Τώρα αυτό που συζητείτε είναι τα ζητήματα που... Τα ζητήματα... Και βλέπω τα μηνύματα και θέλω να τα απαντώ, απολογούμε. Απολογούμε, θα βλέπω αλλού. Αλλά κάποιοι λένε, για παράδειγμα, εδώ δεν άκουσα την κυρία Νίτα Δημητρίου να ορθώσει λόγο. Όχι, κάνετε λάθος. Και καθημερινά σχεδόν είμαι φιλοξενούμενη πάνω από 2-3 φορές σε κάθε πολιτική συζήτηση. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είπαμε τίποτα για το θέμα το διαβατηρίων ή άλλο. Πώς, βεβαίως. Και εκεί ακόμα ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε. Για αυτό το ζήτημα ότι έγιναν πολλά λάθη και δεν είπε η Ανίτα, βεβαίως και είπαμε και είναι υποχρέωση μας να λέμε και τα λάθη τα οποία γίνονται και δεν είπαμε ότι σήμερα δεν υπάρχουν προβλήματα ή δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος περνά δύσκολα γιατί βλέπω το επόμενο μήνυμα αλλά πόσο πιο χειρότερα τα πράγματα θα ήταν μπορεί να μας κατηγορήσουν για πολλά αλλά την οικονομία μπορούμε να τη χειριστούμε σωστά και η πραγματικότητα είναι ότι κάποια άτομα δεν έβαλαν το κομματικό όφελος πάνω από τον τόπο όπως έκαναν άλλοι, αλλά δούλεψαν πραγματικά και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε και την συνεισφορά και άλλων πολιτικών χώρων για να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Εμείς ο λόγος που το λέμε είναι ότι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω με προτάσεις, γι' αυτό το είπα. Όχι απλά για να επιστρέψω στο πριν. Έχουμε προτάσεις επικίνδυνες και ενώπιον της Βουλής πλέον, που για εμάς θεωρούμε. Ότι, και είναι η δική μας άποψη και νομίζω δικαιούμαστε και εμείς να έχουμε την άποψή μας, ότι είναι επιζήμιες για την οικονομία, ειδικά όταν έχεις τις εποπτικές αρχές που έρχονται και σου λένε προσοχή. Όταν έχεις για παράδειγμα την ίδια την Ευρώπη ως τα θεσμικά σύνολα να σου λένε προσοχή. Και εκεί προσξέρετε, όπως και άλλες χώρες, είμαστε όχι υπό επιτήρηση, αλλά ελέγχουν το τι κάνουμε, να το πω έτσι απλά. Άρα, όταν είχαμε, για παράδειγμα, πριν λίγους μήνες την εισήγηση για οριζόντια αναστολή των εκποιήσεων, που δεν λέμε ότι οι τράπεζες βεβαίως και κάνουν λάθη, βεβαίως και έγιναν λάθη, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι καθολικό. Δηλαδή, να σταματήσουν για όλους. Είτε μπορούν να πληρώνουν και δεν το κάνουν, είτε δεν μπορούν να πληρώνουν και δεν το κάνουν. Αυτό πώς θα ωφελούσε την οικονομία. Όταν ξέραμε στις συζητήσεις της Επιτροπής Οικονομικών ότι κάτι τέτοιο θα εκτροχίαζε αυτό που μας είχαν πει τα δημόσια οικονομικά. Άρα δεν είναι υποχρέωσή μας να λέμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε θέματα ειδικά της οικονομίας, όχι μόνο της οικονομίας, για όλα. Και στο κάτω-κάτω γι' αυτό είμαστε εδώ. Βάζουμε εισηγήσεις, βάζει ο καθένας τα επιχειρήματά του, συζητάμε, καλούμε και ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών τους αρμόδιους θεσμούς και εκεί ακριβώς καταλήγουμε σε μια ετοιμιγορία που θα είναι υποφελής. Και για τη συγκεκριμένη κατηγορία και για τους πολίτες. Τώρα, αναφορικά με το Κυπριακό, η κυρία Ολκίνη είχε δηλώσει στην Καθημερινή ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει πώς μπορεί να ξεκλειδώσει η διαδικασία. Όμως δεν είδαμε την αντιπολίτευση και για να με δικαιούται ο Οδυσσή, ούτε το Άκυλο δεν έχουν πιέσει τον πρόεδρο. Αναμέναμε ότι θα πιέσαν τον πρόεδρο. Όχι, να μας δεν εξηγήσει τι εννοεί η κυρία Ολκίνη. Εμείς, αγαπημένοι μου σκέδι, μιλούσαμε και φωνάσαμε. Λέγαμε ότι πρέπει να συγκαλείται το Εθνικό Συμβούλιο. Μετά από χίλιες δυο δεήσεις και θυσίες, έγινε το Εθνικό Συμβούλιο. Που δεν κάνουμε Εθνικό Συμβούλιο για να. Αν θέλετε, για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, χρειάζεται να γνωρίζουμε, γιατί όλοι, όπου και να ανήκουμε, ανήκουμε και στις ευρύτερες πολιτικές μας ομάδες στο εξωτερικό και ειδικά στην Ευρώπη. Έχουμε επαφές, ειδικά εγώ είμαι και πρόεδρος της Βουλής, οπότε εκεί που συμμετέχω θέλω να γνωρίζω. Για παράδειγμα, την έχω συναντήσει την κυρία Ολκίν 2 φορές μέχρι τώρα, εκ του σύνεγγυς. Θέλω να ξέρω ακριβώς τι έχει λεχθεί μεταξύ της ιδίας και του Πρόεδρου και να ξέρω και εγώ πώς θα κινηθώ. Εκεί πρέπει να είμαστε μία γροθιά όσον αφορά το Κυπριακό και ανησυχούμε. Γιατί αν δεν επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα έχουμε πρόβλημα και βλέπουμε πόσο χειρότερα τα πράγματα γίνονται. Τη δεδομένη στιγμή, για παράδειγμα, γύρω στις αρχές του Ιούλη,
Ιουλίου τελειώνει το mandate, η όρη αποστολής εντολής της και ήταν και ένα ζήτημα που το γράφαμε, το έλεγαν και στα κατεχόμενα ότι είναι 6 μήνες η αποστολή της. Η κυβέρνηση για κάποιο λόγο ακατανόητο έλεγε ότι δεν έχει χρονικό περιθώριο. Διέψευδε και τις εφημερίδες, διέψευδε και τα κατεχόμενα χωρίς λόγο. Που δε... και ο λόγος που το αναφέρω και σε εσάς και συνεχώς είναι γιατί είναι ενδεικτικό στο χειρισμό του Κυπριακού. Δεν υπήρχε λόγος να διαψεύσεις κάτι που... φάνηκε σε 6 μήνες, ή τελικά ήταν 6 μήνες. Αφού και προσωπικά από την είδα την κυρία Ολική, μου είπε θα ετοιμάσει το report της γύρω στις 3 με 4 του Ιούλη και εμείς θέλουμε να ανανεωθεί το mandate της. Μου έρχεται η αγγλική λέξη. Απολογούμε η όρη εντολής της, γιατί θεωρούμε ότι και λόγω των εκλογών δεν είχαμε, αν θέλετε, τον χρόνο να εμβαθύνουμε στα του Κυπριακού, και δεν σταματήσαμε ποτέ. Και είδατε ότι και σαν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που σαν πρόεδρος της Βουλής συνεχώς σε όλες μας τις επαφές, όπου και να πηγαίνουμε, λέμε για το θέμα του Κυπριακού και δεν λέμε απλά, χτίζουμε συνεργασίες, τονίζουμε ότι είναι θέμα παραβίασης του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, δεν πρέπει να ισχύουν τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά, αλλά και σαν πρόεδρος, παραλυρίζοντας το και με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και ως πρόεδρος του ΔΣΥ, 2 φορές πήγαμε και στα κατεχόμενα ήρθαν και τουρκοκυπριακά κόμματα, πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι επαφές. Mm-hmm. Και έχουμε και εμείς ευθύνη, αν θέλετε, ως πολιτικά όντα αλλά και ως πολιτικοί χώροι, να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση της επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, λοιπόν, και θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε για να αναχαιτήσουμε το αφήγημα της Τουρκίας, που δυστυχώς βλέπουμε ότι σε κάποιους κόλπους υπάρχει έντονο. Εμείς δεν το δεχόμαστε με τίποτα και φυσικά αναφέρομαι στην λύση των 2 κρατών, σε ένα αφήγημα τέτοιο το οποίο ουσιαστικά νομιμοποιεί μια παράνομη εισβολή και μας οδηγεί πολύ μακριά από τον στόχο που είναι η απελευθέρωση και επανένωση. Τώρα κάτι άλλο που συζητείτε. Συμφωνώ με τα ψηφίσματα, έτσι, πάντοτε. Τώρα κάτι άλλο που συζητείτε εντός του ΔΣΥ, και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η περίοδος είναι περίοδος εκλογών. Θα αναμένουμε όμως μετά να δούμε και πώς θα το χειριστείτε. Είναι αυτό που το θέτω συνεχώς, ότι τα άτομα που βρίσκονται στην κυβέρνηση σήμερα και είναι μέλη του ΔΣΥ, κατά πόσον τελικά θα διαγράφουν. Ναι. Ας μην ανοίξουμε τώρα αυτό τον κύκλο πάλι. Είναι ένα θέμα όμως πολιτικό το οποίο πρέπει να δούμε. Εξαλώς θα το δείτε όμως μετά. Θα τα δούμε όλα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή περνά δύσκολο ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν το κρύψαμε και νομίζω η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό και θα έπρεπε να εκτιμείτε, να εκτιμάτε η ειλικρίνεια, παρά να λέμε «Α, και εμείς είμαστε έτσι και εμείς είμαστε αλλιώς». Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε να διαχειριστούμε. Να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες και να λέμε τις αλήθειες. Γιατί, ξέρετε, όταν πριν ένα χρόνο αναλάβαμε την εντολή ανανέωσης του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι αυτή την απογοήτευση την οποία εισπράξαμε. Και προσπαθούμε ακριβώς να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, διορθώνοντας πρώτα το σπίτι μας, και έγιναν βήματα. Δεν μπορεί όμως να αλλάξουν όλα σε μια μέρα, και ούτε και μπορεί κάποιοι που υποτίθεται αγαπούν το Δημοκρατικό Συναγερμό να στέκονται απέναντι. Πρέπει να προστατεύσουμε το σπίτι μας, αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Και όχι να στεκόμαστε απέναντι. Και όλα αυτά θα τα πούμε βεβαίως μετά τις εκλογές, γιατί, ξέρετε, είναι και απογοητευτικό και για εμάς. Δεν είναι εύκολο. Μπορούσαμε και εμείς να πούμε «ΟΚ, μένουμε εκεί που είμαστε, μια χαρά την έχουμε, γιατί να ασχοληθούμε». Όχι. Είναι το πολιτικό μας σπίτι, είναι ο χώρος μας, το σεβόμαστε και θα πρέπει να σταθούμε όλοι εκεί να τον προστατεύσουμε, γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός χρειάζεται για να πάει καλά η Κύπρος μας. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, οι πολιτικές του, οι αρχές του, οι πεποιθήσεις του. Και γι' αυτό χρειάζεται να πάει καλά και στα δύσκολα, δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο. Mm-hmm. Στα δύσκολα είμαστε ακόμα πιο έντονα εκεί και τραβάμε κουπί αν θέλουμε να φτάσουμε στη στεριά. Τώρα κάτι άλλο, γιατί έχουμε ακόμη λίγο χρόνο. Μα τι ωραία που είναι εδώ. Ναι, βλέπεις γύρω-γύρω τις τηλεοράσεις. Ωραίο διάλειμμα. Ναι. Ωραίο διάλειμμα και δεν μπορώ, σε βλέπω τα μηνύματα, δεν μπορώ και να συγκεντρωθώ. Ναι. Είναι το ζήτημα της ακροδεξίας που είναι η συζήτηση βεβαίως και στην Ευρώπη, καθώς υπάρχει άνοδος, όμως ο ΔΣΥ φαίνεται ότι μοραγεί από το ΕΛΑ. Mm. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε? Η ακροδεξιά νομίζω παίρνει από όλους τους πολιτικούς χώρους και βεβαίως παίρνει και από το Δημοκρατικό Συνάγερμα. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Mm-hmm. Στο τέλος της μέρας, τι είναι η ακροδεξιά? Πρέπει και οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν τι επιλέγουν.
τι πρεσβεύει η ακροδεξιά και στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Και μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι και στην Ευρώπη η άνοδος αυτών των ακραίων, αν θέλετε, κινημάτων που δεν ανήκουν, όπως λέμε, στο δημοκρατικό τόξο. Αντιστρατεύονται όλα αυτά τα οποία πολέμησε η ίδια, η Ευρώπη αλλά και η Κύπρος για να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται σήμερα, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, εκπροσωπώντας το, αν θέλετε, το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να επιστρέψουμε πίσω σε εποχές είτε απολυταρχικές είτε σε εποχές που κόστησαν στην ίδια την ανθρωπότητα. Υπάρχει τρόπος να πολιτεύεσαι και υπάρχουν αρχές οι οποίες πρέπει να διασφαλιστούν. Άρα η άνοδος της ακροαξίας, εμείς δεν τασσόμαστε υπέρ. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε καμία ταύτιση με τέτοιου είδους κινήματα. Όμως θα πρέπει να μας ανησυχήσει γιατί οι πολίτες αποστρέφονται, αν θέλετε, πολιτικούς χώρους που στο κάτω-κάτω υπάρχουν και έχουν αποδείξει ότι έχουν μια πολιτική συγκεκριμένη κοσμοθεωρία. Mm-hmm. Και έχουν αποδείξει ότι βρίσκονται εκεί σε δύσκολα διακυβεύματα του τόπου. Όμως μια ψήφος προς τέτοιους χώρους, πόσο θα επιζήμια θα είναι στο τέλος της μέρας και για την Κύπρο μας και για την Ευρώπη, και τι στο τέλος της μέρας εκπροσωπούν και τι μπορούν να κάνουν, αφού θεωρούνται και περιθωριακές ομάδες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ποια θα είναι η εικόνα της Κύπρου μας αύριο? Mm-hmm. Και βέβαια, στους 6 ευρωβουλευτές ή σύνολων 700 κάτι που στέλνει, και εφόσον υπάρχει μια τέτοια και βεβαίως επιλογή. Η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες 15 μέρες είναι το φαινόμενο φιδείας. Είναι ένα νεαρό παιδί το οποίο δεν έχει πολιτικό λόγο, το αναφέρει κιόλας, mm-hmm. δεν γνωρίζει το Κυπριακό, γενικότερα δεν ξέρει καν τι είναι η Ευρωβουλή, λέει θα μάθω, όμως βλέπουμε τους πολίτες, τουλάχιστον δημοσκοπικά, να δίνουν... Εντάξει, δεν θέλω να αποθαρρύνω ένα νέο παιδί το οποίο προσπαθεί και δικαίωμά του, αυτό δεν έχω κάτι αρνητικό και δεν θα το έκανα ποτέ, όμως αυτό που λέω πολιτικά, κρίνοντας, είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ποια άτομα θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε χρόνο, ούτε την πολυτέλεια του χρόνου να μάθουμε στην Ευρωβουλή. Είναι αμέσως τον επόμενο μήνα. Έχουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί η Κύπρος. Έχουμε να κάνουμε ακριβώς, είπαμε και προηγουμένως, φορολογικό πακέτο, Ευρωστρατό. Είναι το ζήτημα του προϋπολογισμού. Είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, τον οικονομικό χειρισμό. Η Ευρωβουλή, ειδικά, είναι ένας χώρος ο οποίος, που επειδή έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ευρωβουλευτών, χρειάζεται να έχεις διασυνδέσεις που αμέσως θα μπορέσεις να βοηθήσεις και την χώρα σου. Και ξέρετε, όπως ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, είχαμε το θέμα τελευταίως των αγροτών μας για τα φυτοφάρμακα. Είναι και μικρά ζητήματα. Και δεν χτίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και αύριο μια επιλογή η οποία δεν θα είναι, αν θέλετε, δεν θα βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι επιζήμια προς όλους, δεν θα είναι μόνο για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει τα κόμματα, καθότι... Ναι, είναι περιφερειακή ομάδα η ΣΥΑΡ, βλέπω το μήνυμα σας, έτσι ναι. αντιμετωπίζετε. Μάλιστα δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο και δεν το λέω εγώ, το έδελε η ίδια η Ευρώπη. Ναι. Τώρα για το φαινόμενο φιδείας θα πρέπει να προβληματίσει όμως όλα τα κόμματα, καθότι φαίνεται ότι είναι και ψήφος για μας φιδείας. Ακριβώς. Πρέπει να πάρουμε τα μηνύματα. Τα μηνύματα από τους πολίτες μας, θέλουν δίπλα τους, θέλουν να τους ακούμε περισσότερο, θέλουν να νιώθουν ότι φέρνουμε αποτελέσματα, αυτό θέλουν να νιώσουν, και βεβαίως ότι βάζουμε πάνω απ' όλα το εμείς, δηλαδή την Κύπρο μας, σε όλα τα ζητήματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Και δύσκολα ζητήματα, π.χ. τις προάλλες συζητούσαμε για το βέτο. Χάρηκα όταν και οι 6 ευρωβουλευτές μας στήριξαν το βέτο σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλους, όπου και να ανήκουν, εννοώ. Γιατί εκεί είναι η Κύπρος μας και είναι επιζήμια η απάλυψη του βέτο. Ακριβώς και για την Κύπρο μας, αλλά ειδικά για μικρά κράτη, αν μου επιτρέπετε, και σε αυτό το θέμα είμαστε κάθετοι, όπως και για το θέμα του εμπάρκου όπλων για την Τουρκία. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει ειδικά στην Ευρώπη να είμαστε μια γροθιά, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά αν πραγματικά το πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει την Κύπρο μας, καλώς. Αν το κάνουμε όμως για κομματικούς ή άλλους λόγους, τότε αυτό μπορούμε να το κρίνουμε τουλάχιστον. Κάτι τελευταίο πριν να κλείσουμε, να απαντήσουμε και στον ακροατή εδώ. Λέει, τι λέτε για τις δηλώσεις Juncker για ευθύνες Αναστασιάδη? Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές, είχε δηλώσει ότι το 2017 η Κύπρος δεν ήταν έτοιμη να κάνει το άλμα.
Εντάξει, αυτό τα συζητάμε αυτό, όλα αυτά τα διάστημα. Όπως και επίσης απαντήσεων και ο κύριος, είχαμε το στιοτυπέι της προάλλες με τον κύριο Στεφάνου και ελέγχθηκε και η απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο διαπραγματευτής που ήταν ο κύριος Μαυρογιάννης. Δεν ωφελούν αυτά την δεδομένη στιγμή. Εμείς, παρά να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις προηγουμένως για το ποιος έφταιξε περισσότερο λιγότερο, αν επιρρύπτουμε ευθύνες στη δική μας πλευρά, καλύτερο θα ήταν να δούμε πώς πραγματικά πείθουμε ότι έχουμε και την πολιτική θέληση αλλά και την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε κάθε διπλωματικό και πολιτικό βήμα, και μπορούμε να το κάνουμε και μέσα από τους χώρους στους οποίους ανήκουμε, και όχι έγνοια μας να είναι να κατηγορήσουμε την δική μας πλευρά, και βεβαίως να προτάξουμε τα θέματα αρχών. Δηλαδή, ένα θέμα αρχών είναι ίση και ίδια αντιμετώπιση ως Κύπρο μας και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως ακριβώς επεσυμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Θέμα αρχών είναι, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να ταχθούμε απέναντι από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να τάσουμε στον κόσμο ή να συζητούμε και να λέμε στον κόσμο για άλλες ανεύθυντες λύσεις, οι οποίες μας παίρνουν πάρα πολύ μακριά από τον επιδιωκόμενο στόχο. Άρα, όλα αυτά θέμα αρχών είναι, για παράδειγμα, όλα αυτά τα τετελεσμένα τα οποία καθημερινά επιχειρεί η Τουρκία και ακριβώς αντιβαίνουν της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου. Και θέλουμε και εκεί την ίδια στήριξη. Μην ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγους μήνες στην Πύλα, στην Δένια, στον Άγιο Δομέτιο. Άρα χρειάζονται πολύ προσεκτικοί χειρισμοί, και κυρίως να μην, και θα ανέμενα και από τον κύριο Γιούνκερ αλλά από όλους, περισσότερο να βλέπουν αυτά τα πρόδειλα και τα εμφανή, και είναι σε αυτό που ζητούμε τη στήριξή τους. Γι' αυτό και όταν για παράδειγμα ήρθε προσφάτως η κυρία Μέτσολα, είχαμε την κυρία Φοντελάιε, εμείς απαιτήσαμε για το μεταναστευτικό, εμείς απαιτήσαμε στήριξη για το Κυπριακό. Δεν γίνεται να συνεχιστεί η κατάσταση, για παράδειγμα 50 χρόνια φέτος κλείνουμε παράνομης κατοχής, παράνομης εισβολής, και κανένας, ένα κράτος μέλους σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό. Άρα θέλουμε περισσότερη ανταπόκριση της Ευρώπης, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε ακριβώς να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό πλεονέκτημα μας το ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί χρειαζόμαστε ηχηρή την φωνή της Κυπριακής Δημοκρατίας και έντονη εκεί και όπου χρειάζεται, γιατί ποτέ δεν είπαμε ότι και η Ευρώπη είναι μια κοινωνία αγγέλων, και εκεί υπάρχουν συμφέροντα, και εκεί υπάρχουν, αν θέλετε, πολλές φορές πράγματα που μας απογοητεύουν. Όταν όμως πιστεύεις σε κάτι ως ιδέα, πρέπει να το προστατεύσεις. Και δεν σημαίνει ότι καυτηριάζοντας κάποια αρνητικά δεν θέλεις να το προστατεύσεις, αλλά έχει σημασία να πιστεύεις σε αυτή την ιδέα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχει μεγάλη σημασία ποιοι θα πάνε εκεί, αν θα την προστατεύσουν, αν πιστεύουν σε αυτή την ιδέα, ή αν πάνε εκεί να την μικράνουν, να την αφισβητήσουν, να την λιδωρήσουν και να την κάνουν κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση της συνεργασίας των αρχών, της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και το καθεξής. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία. Να μην φοβόμαστε στις εκλογές. Στο τέλος οι πολίτες θα αποφασίζουν, και δεν υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα επίθετα πολλές φορές που βλέπω. Καθένας έχει τα επιχειρήματα. Το επιλέγουμε ποιον να ψηφίσουμε και ποιον να μην ψηφίσουμε. Επιλέγουμε ποιους επιστηρίξουμε και ποιους όχι. Σεβόμαστε τον καθένα για αυτό το οποίο πρεσβεύει, και είναι με επιχειρήματα επιτέλους που θα πρέπει να προτάξουμε τις όποιες διαφορές ή την άλλη κατεύθυνση. Όχι με τις φωνές, όχι με την τοξικότητα, όχι με τον κανιβαλισμό και όχι με την υποκρισία. Φτάνει, χορτάσαμε και από αυτήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας η πρόεδρος του ΔΣΗ, κυρία Ανίτα